Πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο. Αυτό με τον τίτλο «Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος Μοναχού, έκδοση Σεβδόμη, Ιερά Καλύβη, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου». Ο Άγιος Ευμένιος εορτάζει την 23η Μαΐου. Διαβάζουμε στον πρόλογο της 7ης εκδόσεως. Σήμερον την 5η 14η Απριλίου 2022 εξήλθε πανηγυρικός χαρμόσυνος ήχος κοδώνων εκ φαναρίου και οικούσθη εις τα πέρατα της οικουμένης. Εις των ιερών οίκων του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως, προνοία και ιερά φροντίδη του Μεγάλος Λαμπρίνοντος Αυτών, Πολυσεβάστου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου και Φιλοστόργου Πατρός ημών Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, διασυνοδικής πράξεως, ένας νέος αστήρ ετοποθετήθη εις το ουράνιον στερέωμα του Αγιολογίου της Εκκλησίας ημών. Ο Εσχάτος, κατά μήνα Μάιον 1999, οσίως κοιμηθείς και εν πολλής σημείς και θαύμαση διαλάμψας, Άγιος Πατήρ ημών Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Σαριδάκης. Εν Κρήτη γεννηθείς και εν Αθήνες τελειωθείς, διακονών όλος θεαρέστος με τα μεγάλου πλούτου αγάπης εις των ιερών ναών των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Λιμωδών επί 3 έτη. Την προς το ιερόν πρόσωπον αυτού ευλάβιαν ως Αγίου ενέπνεε πάντοτε εις όσους τον εγνώριζαν, οι οποίοι και μετά την κοίμησήν του επεκαλούντο με τα βεβαίας πίστεως την βοήθειάν του εν ασθενείες και παντίες ανάγκες και την ελάμβανον. Από του παρόντος όμως θα ανεγείρονται ιεροί ναοί προς τιμήν του, θα προσκυνούνται ιερές εικόνες του και θα εορτάζεται ιερά μνήμη του 23 Μαΐου δι ιδίας ακολουθίας. Η αδιάλειπτος προσθήκη νέων Αγίων εις το πλήρωμα της Εκκλησίας κατά την διάρκειαν του παρόντος αιώνος αναδεικνύει το υπερθαύμαστον μέγα μυστήριον αυτής ως σώματος του Χριστού. Είναι η φανέρωσης της ζωής του Χριστού εις τα ζώντα μέλη της. Μάλιστα δε, εις όσους έφθασαν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και ακαταπαύστου εργασίας των θείων εντολών και συνεχούς επιμελίας της ψυχής των εις την ομοίωσιν προς Αυτόν, δηλαδή τους Αγίους. Πανηγυρίζομεν λοιπόν και εμείς αδελφοί με τα δακρύων πολλής χαράς όσοι ηξιώθημεν της μεγάλης τιμής και ευλογίας να ευρισκόμεθα πλησίον του γλυκυτάτου μας παππούλη επί μακρά έτη, να πληρούμεθα με το φως της Αγίας του Μορφής και να τρεφόμεθα με τον πνευματικόν άρτον των λόγων του. Εν τη μεγάλη πόλη των Αθηνών τη 14η Απριλίου 2022 ιερομόναχος Ήτα Π. Γυρίζοντας σελίδα
διαβάζουμε στο βιβλίο, «Ο εν πάση αρετή, ως φως αστράπτων καταλάμψα στην υγιήν και ως σκεύος πλήρες χάριτος την ευωδίαν του Χριστού αναβλίζων διόλου του βίου αυτού, την εν παραδείσω μετά των Αγίων κατοίκησιν εν δόξος ποιησάμενος. Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός και θαυματουργός και ο τούτον ως στοργικός ή ως διακονήσας την ως πατέρα Άγιον τιμήν προς αυτόν καθεκάστην απονέμων και ως αυτός ως ίος των δρόμων τελέσας τον έκταρ της Θείας Αγάπης της πάση μεταδίδοντα ψηλός και ομοίως την εν ουρανό δόξαν απολαβών όσιος ευμένιος νυν ομού εκχέουν τα σφιάλας των προσευχών αυτών διαπαντός ενώπιον του θρόνου του Θεού πλησίων ημών ιστάμενη βοηθή προστάτε και γιατροί. Γυρίζοντας την επόμενη σελίδα, αγαπητοί μας ακροατές, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια ωραία ζωγραφιά του Αγίου Ευμενίου με σχόλιο «Ο γλυκύτατος παππούλης μας, Άγιος Ευμένιος, πρεσβεύει για όλους εις τους αιώνες». Δίπλα υπάρχει ένα απόσπασμα της επιστολής του Αγίου Ευμενίου, δημοσιευμένη στο βιβλίο του Αντωνίου Σαριδάκη, ο γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης. Ας διαβάσουμε το απόσπασμα της επιστολής. «Δεν πρέπει ούτε να αγανακτούμε, ούτε να αγωγγίζομαι, αλλά να λέμε δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εμείς πρέπει να ζούμε δια των Χριστών μας, να αναπνέουμεν των Χριστών μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μας μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Θεού να μας οδηγεί και να μας διευθύνει. Όλα μας τα μέλη να πεθάνουν και να ζει ο Χριστός μας μέσα σε όλα μας τα μέλη. Να μην υπάρχει μέσα μας ούτε κόσμος ούτε μορφή κόσμου. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατος μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθεν μας, έξωθεν μας και κυκλώθεν μας, μέσα στην καρδιά μας, να μην βλέπομεν ούτε κόσμον, ούτε τα του κόσμου, αλλά Χριστόν εσταυρωμένον, και σε όλα τα πρόσωπα και ωραία κάλλη να βλέπουμε και να θαυμάζουμε την πανσοφίαν του Παναγίου μας Θεού και Δημιουργού μας και Πλάστου μας». Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Πατήρ Ευμένιος. Μέρος πρώτον. Εγένετο άνθρωπος του Θεού. Ο πατέρας Πορφύριος είπε για τον πατέρα Ευμένιο, «Υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλαιο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος, όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί». Επίσης είχε πει, «Βρήκες τον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία και βρήκες και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια και με τον πόνο και με τις ακολουθίες». Επίσης είχε πει, «Έχετε τον Άγιο άνθρωπο εκεί κάτω και έρχεστε σε μένα». Αλλού είχε πει, «Εμένα με κάνατε Άγιο και με γράψατε στις εφημερίδες, αλλά υπάρχει ένας άλλος Άγιος γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο γέροντας Ευμένιος». Επίσης είχε πει ο Άγιος Πορφύριος,
ο πατήρ Ευμένιος έγινε καλά από την πίστη του. Είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας. Επίσης, ο πατήρ Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές που υπάρχουν και παίρνεις χάρη και μόνο να του φιλήσεις το χέρι. Τέλος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ. Απαντάει κάποιος, ποιον θέλεις να σου φέρω? Και απαντάει ο Άγιος Πορφύριος, τον πατέρα Ευμένιο. Παιδικά χρόνια. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το χωριό αυτό απέχει 38 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και τώρα με τον καινούριο δρόμο που έγινε η διαδρομή είναι και σύντομη και ευχάριστη. Το χωριό Εθιά ήταν πολύ άγωνο και οι κάτοικοί του μετήκησαν στο χωριό Ροτάση που είναι κάπως πιο έφορο. Τώρα με την επάνωδο του πατρός Ευμενίου εκεί, δηλαδή με την επάνωδο του σεπτού και πολυάθλους κοινώματος του Οσίου Πατρός μας, οι κάτοικοι άρχισαν να επανέρχονται, να κτίζουν τα γκρεμισμένα σπίτια τους και να συντηρούν τα κάπως εγκαταλελειμμένα. Εκεί εκτίστη και το περίφημο Σπίτι Αγάπης, στον χώρο όπου ήταν το πατρικό σπίτι του πατρός Ευμενίου. Έγινε δε με προσφορές πνευματικών του παιδιών. Σε αυτόν τον χώρο μπορεί να πάει και να φιλοξενηθεί όποιος θέλει δωρεάν. Έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στην Εθιά υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η κεντρική είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας. Εκεί η Παναγία είχε εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα κανδύλια του ναού και του είπε «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Εκεί, στον άβλιο χώρο της, έμελε να είναι και ο τάφος, όπου αναπάβεται το σεπτό σκήνομα του Οσίου Γέροντός μας. Η δεύτερη εκκλησία είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία και στο τέμπλο της βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας, έργο του περιφήμου αγιογράφου Στεφάνου Νικολαίδη. Εκεί κοντά υπάρχει και αγίασμα. Υπάρχουν και πολλά μικρά εκκλησάκια στα οποία ο πατήρ Ευμένιος κατά καιρούς έστελνε χρήματα για την ανακαίνισή τους. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πολυμελούς και πτωχής οικογενείας. Οι γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, είχαν 7 παιδιά. Την Ελένη, τον Μιχαήλ, την Εκατερίνη, τον Βασίλειο, την Αμαλία, την Μαρία και την Ευγενία. Ο παππούλης μας στην βάπτισή του πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Ο μικρός Κωνσταντίνος ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα. Ήταν μόλις 2 ετών. Η οικογένειά του έχασε το στήριγμά της και τον προστάτη της. Η μητέρα του ξενοδούλευε για να θρέψει τα 8 ορφανά παιδιά της. Μετά ήλθε η γερμανική κατοχή που δυσκόλεψε κατά πολύ τα πράγματα. Τα αδέλφια του, μεγαλώνοντας λίγο, δούλευαν εδώ και εκεί να βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά και ο μικρός Κωνσταντίνος βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες και στις εργασίες του σπιτιού όπως και όσο μπορούσε. Αυτό το παιδί, παρόλες τις στερήσεις, την πείνα, την ανέχεια, ψωμάκι δεν χόρτασε ποτέ. Παπούτσια φόρεσε στα 12 του χρόνια. Είχε ένα πρόσωπο πάντοτε φωτεινό και γελαστό. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο μικρός Κωνσταντίνος ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί. Ο εξάδελφός του και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος», Αντώνης Αριδάκης, έλεγε ότι δεν έπαιζε μαζί τους, όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά πήγαινε στα εξοκλήσια της περιοχής, άναβε τα κανδύλια
και προσευχόταν επί ατελείωτες ώρες, αρκετές φορές και όλη τη νύχτα, μέχρι του σημείου να ανησυχούν οι δικοί του. Στο ναό του χωριού τους, όπου πήγαινε και βοηθούσε τον ιερέα, τα χρήματα που εκείνος του έδινε σαν μικρή βοήθεια δεν τα έπαιρνε, αλλά έλεγε «Όχι Παπαγιάννη, αυτό δεν γίνεται, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Τέτοιο ήθος και υψηλό φρόνημα είχε αυτό το μικρό παιδί. Τον πατέρα Ευμένιο, ο Θεός τον χαρίτωσε από την νηπιακή του ηλικία, διότι βρέφος αίτιών δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά κοιμόταν όλη την ημέρα, σύμφωνα με την μαρτυρία της αδελφής του Ευγενίας, η οποία το είχε ακούσει από την μητέρα τους να το ομολογεί. Επίσης, εινοπνευματώδη ποτά δεν ήπιε ποτέ στην ζωή του. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο. Όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά μόνος του ως ιερεύς, ζαλίστηκε λίγο από την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό μετά έβαζε λιγότερο νάμα και περισσότερο ζέον. Γράμματα ο μικρός Κωστάκης δεν έμαθε πολλά. Στο σχολείο πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού. Οι δυσκολίες της εποχής, η γερμανική κατοχή κατά την διάρκεια της οποίας τα σχολεία υπολειτουργούσαν, δεν του επέτρεψαν να προχωρήσει περισσότερο. Όμως, ό,τι δεν έμαθε στο σχολείο, προσπάθησε μετά να το αναπληρώσει με τα ιερά βιβλία στο ναό, όπου βοηθούσε, και αργότερα στο μοναστήρι, όπου πήγε και έγινε μοναχός. Είναι όμως άξιο θαυμασμού πώς μπορούσε και κατανοούσε δύσκολα πατερικά κείμενα όπως τον Ισαάκ, τον Σύρο ή τη Φιλοκαλία. Μια πνευματική του κόρη έλεγε «Ο πατήρ Ευμένιος είχε σοφία Θεού, περισσότερη γνώση και σοφία από ανθρώπους με πτυχία και μεταπτυχιακά». Τον είχε πρικήσει ο Κύριός μας και με ένα άλλο χάρισμα. Ενώ, όπως είπαμε, οι γραμματικές του γνώσεις ήταν ελάχιστες, μπορούσε να κάνει λογαριασμούς δύσκολους και μαθηματικές πράξεις σύνθετες και όλα αυτά από μνήμης. Ό,τι ήθελαν σχετικό οι χωριανοί, τον Κωστάκη φώναζαν. Αυτό βέβαια του εξασφάλιζε και αρκετά λουκούμια, το γλυκό της εποχής εκείνης. Κάποια φορά, όταν ο παππούλης ήταν μικρό παιδί ακόμη, πέθανε στο χωριό τους ένα κοριτσάκι 8-9 ετών. Οι γονείς και οι συγγενείς του κοριτσιού έκλαιγαν απαρηγόρητοι για τον χαμό του παιδιού τους. Ο παππούλης μας έλεγε σχετικά «Κάποτε είχε πεθάνει ένα κοριτσάκι και περνούσε η νεκρόσιμη πομπή. Πέρασαν μπροστά και από την δική μας αυλή. Έτσι έκαναν τότε. Έκαναν την βόλτα για να γίνει πιο επίσημη η κηδεία. Έκλαιγαν όλοι. Κι εγώ έβλεπα στολίδια, πολλά στολίδια που είχε το φέρετρο. Και αυτοί έκλαιγαν. Κι εγώ έτρεχα και έβλεπα τα στολίδια που είχε το παιδί μέσα στο φέρετρο και χαιρόμουν. Ήμουν 6-7 χρονών τότε. Δεν είχα δει καλύτερα και ωραιότερα στολίδια. Οι άλλοι έκλαιγαν και εγώ χαιρόμουν που έβλεπα τα στολίδια. Μου άρεσαν. Ήταν στολίδια που έβαλε ο Θεός. Δεν ήταν στολισμένα από τους ανθρώπους. Όχι, εγώ τα έβλεπα. Στολίδια, στολίδια. Όχι ότι τα έβαλαν οι άνθρωποι. Αυτοί έκλαιγαν που έχασαν το παιδί τους και εγώ έβλεπα τα στολίδια που είχε πάνω του, τα στολίδια του Θεού και χαιρόμουν. Και κάποια άλλη φορά που είχε πάει στο χωριό τους, ο τότε αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί ακόμη, έβλεπε επάνω του την χάρη της αρχιεροσύνης. Έβλεπα, έλεγε, το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης, την χάρη της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα συνεχώς μπροστά του. Και είπε ο αρχιεπίσκοπος, «Αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου? Εγώ δεν έλεγα τι έβλεπα, αλλά μου άρεσε να βλέπω την χάρη της αρχιεροσύνης». Μοναχός Θεόκλητος Διαφωτοφανίας. Ο πατήρ Ευμένιος εισήλθε Θεόκλητος στον μοναχισμό. Όπως ο ίδιος μας έλεγε, «Εγώ 17 χρόνων πήγα στο μοναστήρι. Ήμουν 16 χρόνια στο χωριό μου,
αγαπούσα τον Θεό. Βέβαια, σκεπτόμουν πολλές φορές να γίνω καλόγερος. Μια μέρα μου λέει ο παπάς, «Έλα να σε κάνω νεοκόρο». Πήγα κι εγώ, άναβα τα καντήλια πρωί-βράδυ, διάβαζα κιόλας, ό,τι βιβλία έβλεπα τα διάβαζα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944, το απόγευμα, πήγα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Ήταν εκεί η αδελφή μου η Ευγενία. Φάγαμε ξεροτίγανα, τηγανίτες και μακαρόνες. Εκεί που τρώγαμε ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε μέσα στα βάθη της ψυχής μου. Και αμέσως, την ίδια στιγμή, φώναξα της Ευγενίας, «Ευγενία, θα γίνω καλόγερος». Την ίδια στιγμή, εκείνη την στιγμή με φώτισε ο Θεός. Την είδα με τα μάτια μου εκείνη την λάμψη που μπήκε μέσα μου. Μόλις είδα αυτή την λάμψη, είπα κατευθείαν, «Θα γίνω καλόγερος». Όταν ο άνθρωπος έχει κλείσει από τον Θεό για να κάνει κάτι καλό, ο Θεός ενεργεί και τον βοηθά. Ένα πνευματικό του παιδί τον ρώτησε κάποτε, «Γέροντα, είχες δίλημα για το ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις? Σκέφτηκες να γνωρίσεις κάποια γυναίκα να την ερωτευθείς, να κάνεις οικογένεια?» Τότε ο παππούλης του αποκάλυψε την απόλυτη απόφασή του να ακολουθήσει την παρθενική ζωή που την σηματοδότησε το παραπάνω γεγονός και του συμπλήρωσε, «Αν με πίεζαν αργότερα να παντρευτώ, θα πέθαινα. Από το 1944 η ψυχή του νεαρού Κωνσταντίνου είχε ένα μόνο προσανατολισμό, την αφιέρωσή του στον Χριστό. Η κλήση υπήρχε. Η κλήση με εμφατικό τρόπο συντελέστηκε και ο μικρός Κωστάκης βιαζόταν να ενηλικιωθεί ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την επιθυμία της καρδιάς του. Και αυτό έγινε. Σε ηλικία 17 ετών ο Κωνσταντίνος άφησε τα εγκόσμια και όδευσε εκεί που τον οδηγούσε η καρδιά του, η ψυχή του και όλο του το είναι. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα εν είδη λαμπρού φωτός τον φώτισε να πάει, στην πλήρη αφιέρωσή του στον Χριστό, στον αγαπημένο του Ιησού, τον οποίο από μικρός υμνούσε και υπηρετούσε είτε στα εξοκλήσια του χωριού του, είτε κατά μόνας. Τα βήματά του τον οδήγησαν στην Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα στα νότια της Κρήτης, κοντά στο χωριό του, αφού απέχει μόνο 2-2,5 ώρες με τα πόδια. Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον ηγούμενο πατέρα Ιερόθεο Κωστομανολάκη, στον οποίο έβαλε μετάνοια και άρχισε η δοκιμή του. Στην Μονή τότε υπήρχαν, εκτός του ηγουμένου, και 2 υπερήλικες και τυφλοί μοναχοί, τους οποίους ο Κωνσταντίνος φρόντιζε ως νεότερος με όλη του την καρδιά λόγω της υπερμέτρου αγάπης που είχε. Ως νέος δόκιμος μοναχός έκανε σχεδόν όλα τα διακονήματα της Μονής, ήταν πρόθυμος και φιλότιμος. Μετά την τριετή του δοκιμασία, το 1951 εκάρι μοναχός με τον ομαστής Σοφρόνιος και παρόλο που δεν παρέμεινε πολύ στην Μονή της μετανοίας του, στην ζωή του πάντα αισθανόταν ως μοναχός αγιονικήτης, όπως φαίνεται και από την υπογραφή του, πολλά χρόνια αργότερα, στον υπέροχο λόγο του επί τη κοιμήση του Οσίου Πατρός μας Νικηφόρου, ο οποίος υπήρξε και πνευματικός του πατέρας. Ως μοναχός, ο Σοφρόνιος έβαλε θεμέλιο της μοναχικής του ζωής την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή και την εργατικότητα. Επιδόθηκε σε νέους αγώνες. Τις ημέρες εκοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος και προσευχόμενος. Αυτό το τυπικό το κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του. Καθημερινά ο πατήρ Σοφρόνιος έδινε αγώνα σε όλα τα διακονήματα, σε όλες τις εργασίες, να ανοίξουν καλύτερους δρόμους για να διευκολυνθεί η έλευση των προσκυνητών στο μοναστήρι, να καλλιεργούν τα κτήματα, να φέρνουν νερό από μακριά γιατί δεν επαρκούσε το υπάρχον. Ο γέροντάς του έλεγε ότι δεν προλάβαινε να τελειώσει τον λόγο του και ο πατήρ Σοφρόνιος έτρεχε και εκτελούσε την εντολή. Ποτέ δεν έλεγε «Είμαι κουρασμένος» ή «Ας το κάνει κάποιος άλλος». Ήταν ταπεινός, πράος, ολιγομήλυτος και έβαζε μετάνοια σε όλους.
Αυτά έβλεπε ο διάβολος και εμηχανεύε το τρόπους για να ρίξει τον αγωνιστή. Δεν αρκεί το μόνον στον πόλεμο των λογισμών, αφού μόνον με αυτούς δεν μπορούσε να ανακόψει την αγωνιστικότητα του πατρός Σοφρονίου. Γι' αυτό του παρουσιαζόταν και αισθητός και οφθαλμοφανός και του μιλούσε. Κάποια μέρα μάλιστα, καθώς ο ίδιος ο παππούλης μας έλεγε, ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε «Εγώ είμαι άγγελος και πέσε κάτω να με προσκυνήσεις». Όταν όμως εκείνος τα έλεγε αυτά, ο πατήρ Σοφρόνιος πρόσεξε ότι του έλειπε ένα δόντι και του λέει γελώντας και κοροϊδευτικά «Δεν είσαι άγγελος, δεν είσαι άγγελος, γιατί σου λείπει ένα δόντι». Τότε ο διάβολος γύρισε εξαγριωμένος και του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι και αμέσως εξαφανίστηκε από μπροστά του. Κάποια άλλη μέρα, ο πατήρ Σοφρόνιος κατέβηκε κοντά στην θάλασσα και άκουσε, όπως ο ίδιος έλεγε, μέσα από την θάλασσα την Παναγία μας να του μιλάει και να του λέει με την γλυκιά φωνή της. «Παιδί μου, μη φοβάσαι και εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Σε ερώτηση πώς εκείνος κατάλαβε ότι ήταν η Παναγία μας, απάντησε πολύ φυσικά «Την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Και όπως μας έλεγε αργότερα, και άλλη φορά η Παναγία μας τον αγκάλιασε σε επίσκεψή του στην Κρήτη. Την Παναγία την είδα όταν πήγαινα στον Κουδουμά, μια εκκλησία που είναι Πέτρου και Παύλου. Καθίσαμε εκεί, ήπιαμε νερό, φάγαμε ψωμί και ελιές και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο Κουδουμά. Και μόλις φτάσαμε εκεί, νιώθω την Παναγία και με κάνει μια αγκαλιά έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο έτσι? Δεν είδα τίποτε. Μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Τότε ήμουν 29 χρόνων. Ως μοναχός, ο Σοφρόνιος επεδίωκε να μην μείνει νύχτα έξω από το μοναστήρι. Όταν κάποια φορά αυτό στάθηκε αδύνατο και αναγκάστηκε να παραμείνει στο πατρικό του σπίτι, είδε στο εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον διάβολο από τα κέρατα και δείχνοντάς του τον, του είπε «Αυτός σας βάζει τους λογισμούς, να μην ακούτε τον γέροντα και να νιστάζετε στις ακολουθίες». Και του συμπλήρωσε η Αγία «Εσύ μία ημέρα και νεκρό θα αναστήσεις». Κάποια φορά ο πατήρ Σοφρόνιος αρρώστησε εκεί στο μοναστήρι. Μας είπε σχετικά «Βγάζω κάτι δερματικά στο σώμα μου», μου λέει ο ηγούμενος, «να πας στην Αθήνα να εξεταστείς». Μου δίνουν τα ναύλα, μπαίνω στο καράβι να πάω στην Αθήνα. Δεν καθόμουν μέσα, αλλά έξω στο κατάστρωμα. Νύχτωσε, είχε κακό καιρό, κύματα ψηλά. Ξαπλώνω κάτω. Γυρίζω τα μάτια, βλέπω τον ουρανό. Νύχτωσε, κρύωνα. Ήρθε ο πρόδρομος, με σκεπάζει με μια βελέτζα να μην κρυώνω. Δεν μου μιλά, δεν του μιλώ. Ο Τίμιος πρόδρομος. Ποιος ήρθε? Ο Τίμιος πρόδρομος. Ο πρόδρομος με τα μαλλιά του, με τα στριφτά του γένια. Δεν μου λέει τίποτε, δεν του λέω τίποτε. Μόνον που με σκέπασε να μην κρυώνω. Τέλος, έφτασα στην Αθήνα. Πάω στους γιατρούς, με εξετάζουν, δεν συμφωνούν τι έχω. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τη στρατιωτική θητεία του Αγίου Ευμενίου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.